Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα στις 6. 50 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εξέγερση των φοιτητών κατά της δικτατορίας. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στους φοιτητές που αντιστάθηκαν και πολέμησαν για τη δημοκρατία. Συγκινητική ήταν η παρουσία εκατοντάδων πολιτών που συνέρευσαν το πρωί στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου προκειμένου να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη των ανθρώπων που αντιστάθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι χτυπημένοι από τα τάγκ πόρτα και το μνημείο των φοιτητών θυμάτων καλύφθηκαν από γαρίφαλα και στεφάνια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς είναι σε εφαρμογή, ενώ η Αθήνα είναι φρούριο, καθώς 5.500 αστυνομικοί είναι επιποδός. Πορείες και συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα. Επαιτειακή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, όπου δεν συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες, ενώ φόρο τιμής απέτησαν πολιτικά πρόσωπα και κόμματα. Νέο άνοιγμα στην Έφη Αχτιόγλου, τον Άσο Ηλιόπουλο και τον Αλέξη Χαρίτση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεοπτική συνέντευξή του, τονίζοντας ότι στο πολιτικό κέντρο που θέλω να δημιουργήσω από εδώ και πέρα θα έχουν ισότιμη θέση. Ο Στέφανος Κασελάκης σημείωσε ότι θα συνιστά αποστασία αν φύγουν οργανωμένα οι βουλευτές. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, ενώ έθεσε ως στόχο τη διατήρηση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ το 17% των βουλευτικών εκλογών. Επιτέλους, ο μεγάλος μας στόχος δεν είναι να περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι η νικηφόρα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επισήμανε ως μείζωνα προβλήματα την ακρίβεια, το κόστος στέγασης και την αποδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπογραμμίζοντας την αποτυχία των πολιτικών που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Επέμεινε στην ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, με ενίσχυση όλων των εποπτικών φορέων και ένα χειραφετημένο καταναλωτικό κίνημα. Ισραηλινά πλήγματα χτύπησαν σχολείο που είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς, σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Jazeera. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην πάθουν κακό οι άμαχοι της Γάζας. Ρίχνουμε προειδοποιητικά φυλάδια, λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παραδεχόμενος ότι οι προσπάθειες περιορισμού των θυμάτων δεν ήταν επιτυχημένες. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι βρήκε υπόγειο κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα 2 ημέρες μετά την επιδρομή. 2 σωρούς Ισραηλινών ομήρων βρήκαν σε εγκαταστάσεις κοντά στο νοσοκομείο, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί. Έκριθμη η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, καθώς 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στην Τζενίν. Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ επεκτείνονται στην Νότια Γάζα, που δόθηκε εντολή εκένωσης πόλεων, όπως και στη Δυτική Όχθη. Οι επιδημίες καραδοκούν στην πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας, που για πάνω από 40 ημέρες υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στα πρόθυρα λιμοκτονίας. Η διεθνής πίεση στο Τελ Αβίβ αυξάνεται, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης. Το Μεσανατολικό, οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Μπλοκ με την Τουρκία για τη μετανάστευση βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στη Γερμανία. Ο Ταγίπ Ερντογάν συναντάται έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια στο Βερολίνο με τον Γερμανό Πρόεδρο Στάινμαϊερ και τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Αρνητικό εμφανίζεται το Βερολίνο στο αίτημα Ερντογάν για 20 Eurofighter, σύμφωνα με τον Bloomberg. Αναβλήθηκε η συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Κύρια πηγή ενημέρωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες αποτελεί η τηλεόραση με 71%, ενώ ακολουθεί το διαδίκτυο και οι πλατφόρμες ειδήσεων με 42%, όπως αναδεικνύει η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ραδιόφωνο και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μοιράζονται την τρίτη θέση με 37%, αναφέρει η έρευνα για τα μέσα ενημέρωσης και τις ειδήσεις. Οι Έλληνες επιλέγουν για την ενημέρωσή τους, ενώ ένα υψηλό ποσοστό, 55%, ενημερώνεται από τα social media. Σε τουλάχιστον 111 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 700.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν τις τελευταίες εβδομάδες καταρακτώδεις βροχές στο κέρας της Αφρικής. Το φαινόμενο Ελνίνιο επέτεινε την περίοδο των βροχών στην περιοχή, πλήττοντας κυρίως τη Σομαλία αλλά και την Αιθιοπία και την Κένια. Το κέρας συγκαταλέγεται στις περιοχές του κόσμου που χαρακτηρίζονται από ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και υφίστανται αλλεπάλληλα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, σε μεγάλο μέρος της χώρας ο καιρός παραμένει σχετικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, αλλά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με θυελλώδεις ανέμους, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βορειοανατολικά και το Αιγαίο. Το Σάββατο βροχές αναμενόνται σε όλη τη χώρα, ενώ την Κυριακή θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο κυρίως, τα βόρεια και την Κυριακή και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Ήταν η επικαιρότητα όπως καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτική ενημέρωση με ρεπορτάζ, αναλύσεις και σχόλια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9. Επιστροφή στην εκπομπή Restart. Καλό σας απόγευμα.